Λιγότερο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία στη σημερινή μου ομιλία. Το πρώτο έχει να κάνει με τα παράβολα και μιλάω για το άρθρο 133. Θεωρούμε ότι τα παράβολα, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι κάτι που θα πρέπει να βελτιώσουμε, διότι μιλάμε για την καινοτομία την οποία φέρνετε και λέτε για τις πενταετής άδειες διαμονής. Μιλάμε για 500 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για μια οικογένεια 4 ατόμων, τι σημαίνει αυτό? Πού θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά όταν έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα επιβίωσης? Είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να σκύψουμε σοβαρά και να μην το βλέπουμε ως εισπρακτικό μηχανισμό, αλλά με ευαισθησία προς αυτούς τους ανθρώπους. Το δεύτερο που θέλω να βάλω είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια και οι οποίοι, γιατί δεν είχαν τα λεφτά, διότι μόνον τα παράβολα... Κύριε Υπουργέ, δεν με ακούτε, έχω πρόταση να σας κάνω. Λέω, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει σε δικαστική προστασία, γιατί μόνον τα παράβολα για την αναστολή και την ακύρωση σήμαιναν 2.000 ευρώ και άρα δεν τα είχαν τα έξοδα για να πάνε, αυτή τη στιγμή εκπίπτουν. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει κάθε απόρριψη με κάποια δική σας, δεν ξέρω πώς είναι αυτή η διαδικασία, μια εγκύκλειωση, η οποία να σταλεί αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες που να μην επιτρέπεται μέχρι να οριστικοποιούν αυτές οι διατάξεις ως νόμος και να σταλούν στις υπηρεσίες, να μην απορρίπτεται καμία προσφυγή για να συνεχιστεί τέλος πάντων η παραμονή τους εδώ, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Για να μην φτάνουν οι άνθρωποι να κατεβαίνουν τα στο Υπουργείο Εσωτερικό για ειδικούς λόγους κλπ. Το δεύτερο που θέλω να βάλω ως σημείο είναι ότι υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία εγείρουν κάποια ερωτηματικά. Και θα σας πω αμέσως τι σημαίνουν, ποια είναι αυτά. Στο άρθρο, στο κεφάλαιο 8, στο άρθρο 27, λέτε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλειας υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καμία υπηρεσία του κράτους. Για στοιχειώδη δικαιώματα μιλάμε. Παρακάτω στο άρθρο 4 λέτε ότι οι υπάλληλοι θα διώκονται ποινικά εάν δεν τηρούν την παράγραφο 1 και 2. Δηλαδή αν θα τους δέχονται και αν θα τους παρέχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα σας πω το επίσης, λέτε παρακάτω, στο 29, δεν επιτρέπεται πρόσληψη, διότι έχουν μεγάλες κυρώσεις οι άνθρωποι που θα το κάνουν, δεν επιτρέπεται εκμίσθωση ακινήτων. Ξέρετε επίσης τι σημαίνει αυτό, το έχετε σκεφτεί? Αυτή τη στιγμή που νοικιάζονται διαμερίσματα, και ξέρετε κύριε Υπουργέ, μιλάμε για τα υπόγεια, τα οποία έχουν καθαρίσει από τα ποντίκια, από τους πιο φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι το κάνανε. Και υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι που εκμισθώνουν ακίνητα άνευ αξίας, παίρνουν 100 ευρώ, 200, και για αυτούς είναι βοήθημα βεβαίως και φόρος για το κράτος. Και τώρα θα τους πάτε, αυτοί όλοι θα φοβούνται, θα πρέπει να τους βγάλουν, διότι αλλιώς θα πάνε φυλακή αυτοί οι άνθρωποι, θα πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα. Γιατί είχαν ανθρώπους στα σπίτια τους χωρίς να έχουν χαρτιά. Θα πρέπει δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καλά, θα μπαίνουν στα λεωφορεία, θα ζητάνε οι άνθρωποι χαρτιά, αν είναι νόμιμοι, δηλαδή βλέπουμε έναν λίγο σπουρόχρωμο, αν είναι νόμιμος, θα κοιτάμε να δούμε αν είναι νόμιμος, θα το βάλουμε ή στο ταξί μας ή στο λεωφορείο μας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το παρακάτω που είναι πολύ επίσης σοβαρό, λέτε ότι στο 134 στην παράγραφο 2 αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Υγείας
Δηλαδή, οφείλουν να τηρούν στατιστικά στοιχεία νομίμων και ετούν των άσυλων και παράνομα ευρισκομένων πολιτών τρίτων χωρών. Αυτή ειδικά η διάταξη είναι φοβερή, είναι ύποπτη. Δηλαδή, ο δάσκαλος και ο γιατρός θα εξετάζει προσωπικά δεδομένα του ασθενή ή του μαθητή και θα τα δίνει πού, προς επεξεργασία ποιανών. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, αλλά αυτό σημαίνει κοινωνία ρουφιάνων. Εγώ για να μην έχω φυλάκιση, για να μην έχω πρόστιμα, για να μην τρέχω στα δικαστήρια, που δεν είμαι, δεν θα μπορώ να έχω έναν άνθρωπο στην αυλή μου, να του προσφέρω ποτήρι νερό, πιάνε καφέ, ή δεν θα μπορώ να τον μεταφέρω, δεν εννοώ να τον φέρω μέσα από τα σύνορα, ενώ κινείται μέσα στη χώρα. Ενώ είναι άνθρωπος που μιλάει τη γλώσσα, που είναι χρόνια εδώ πέρα, θα τον πετάξω από το σπίτι αυτή τη στιγμή. Αυτά λέτε. Προσπαθήσατε, κύριε Υπουργέ, να φέρετε βελτιώσεις. Το κατανοούμε και γι' αυτό και δηλώνουμε παρόν. Και είπατε ότι δεν μπορείτε να τα λύσετε όλα και ότι βάζετε, κάνετε ένα βήμα, δηλαδή προσθέτετε ένα λιθαράκι. Με αυτές τις διατάξεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα δείτε και να τα πάρετε πίσω. Με αυτές τις διατάξεις, το λιθαράκι σας γίνεται κόκκοσά μου, κύριε Υπουργέ. Και περιττώ να πω και κάτι το οποίο θυμήθηκα τώρα. Μιλάτε κάπου για τους μεταφορείς και μιλάτε για πλοιάρχους ή κυβερνήτες πλοίου. Για πλοιοκτήτες θα μιλήσατε. Γιατί είναι από κάτω και όχι από πάνω. Δηλαδή, ποιοι, τα καράβια ανήκουν στους κυβερνήτες, οι κυβερνήτες κρυφά τα φέρνουν. Οι πλοιοκτήτες, κατ' εντολή των πλοιοκτητών γίνεται αυτό το πράγμα, οι οποίοι κερδίζουν πολλά λεφτά. Αυτού δεν τους βάζετε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι μπορείτε να το δείτε, διότι αυτό σε ένα νομοσχέδιο που φαίνεται ότι βελτιώνει, υιοθετείται ο θεσμικός ρατσισμός. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος, διότι δεν αρκεί να προσπαθούμε να βγάλουμε τη Χρυσή Αυγή εκτός νόμου, είναι να αποβάλουμε και τις δικές της λογικές και τις δικές της πρακτικές. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό βγαίνει η ανθρωποφαγία και είναι τέτοια λογική. Γι' αυτό σας παρακαλώ να τα αποσύρετε αυτά τα άρθρα. Σας ευχαριστώ.